Πώς πήγε η συνάντηση με τον νέο κυπουρό? Όχι, πολύ καλό. Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα ακόμη βίντεο για τη σειρά «Ο Παράδεισος των Κυριών». Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια, οι ανατροπές δεν σταματάνε να μας κρατάνε έκπληκτους. Οι εξελίξεις τρέχουν ραγδαία. Και όπως θα δούμε, η Βικτόρια, η οποία κατάφερε να δραπετεύσει από τη φυλακή, και ενώ η αστυνομία έχει ξεκινήσει ένα ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό της, πολλά γεγονότα θα συμβούν τα οποία θα συνταράξουν τους πάντες. Ο Σίμος θέλει οτιδήποτε άλλο να μάθει που βρίσκεται η γυναίκα, καθώς πρέπει να της μιλήσει άμεσα. Σύντομα ο Δημοσθένης, έπειτα από συνεννόηση με τη Βικτόρια, τον ενημερώνει για το μέρος που κρύβεται η γυναίκα. Ωστόσο, ο Σίμος αγνοεί πως η Αμαλία κρυφακούει τη συζήτησή τους. Δίχως να του πει λέξη, η κοπέλα θέλει να πάει στο σπίτι του πατέρα της και να τον ενημερώσει για τις εξελίξεις που συμβαίνουν. Όταν λοιπόν ο Χριστόφορος μαθαίνει από την κόρη του για το χρυσφύγετο της Βικτόριας, φεύγει και πηγαίνει στο σημείο για να τη βρει και να τη μεταφέρει πίσω στη φυλακή. Φτάνοντας εκεί, βλέπει το Σίμο να μιλάει με τη γυναίκα και του ζητάει να φύγει αμέσως. Ο νεαρός, αν και σαστισμένος, αποχωρεί, ενώ η Βικτόρια προσπαθεί να διαφύγει. Έτσι, όπως θα παρακολουθήσουμε, στην προσπάθειά της να ξεφύγει από τον Χριστόφορο, ώστε να παραμείνει ελεύθερη, πατάει τη σκανδάλη και τον πυροβολεί. Ο άνδρας δεν προλαβαίνει να αντιδράσει και πέφτει αιμόφυτος στο έδαφος. Οι ώρες περνούν και κανείς δεν έχει νέα του. Η αγωνία όλων κορυφώνεται και τότε η Μιράντα με την Αμαλία ζητούν επίμονα από το Σίμο να τις πάει στο μέρος που κρύβονταν η Βικτόρια. Όταν φτάνουν εκεί, βρίσκουν τον Χριστόφορο μέσα σε μια λίμνη αίματος. Η εικόνα αυτή σοκάρει μητέρα και κόρη και με δάκρυα στα μάτια καλούν αμέσως ασθενοφόρο. Σύντομα ο Χριστόφορος μεταφέρεται στο νοσοκομείο, όπου χαροπαλεύει και πρέπει να δώσει μια μεγάλη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Η Μιράντα και η Αμαλία είναι στο συνέχεια στο πλευρό του και δεν τον αφήνουν λεπτό μόνο του. Όμως, κάποια στιγμή η τελευταία απελπισμένη από όσα έχουν συμβεί στη ζωή της τηλεφωνεί στον Τίνο, ο οποίος είναι ο μόνος άνθρωπος που μπορεί να την ηρεμήσει σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάει. Παρόλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!